Η Ίος ανήκει στο νοτιοανατολικό σύμπλεγμα των νησιών του Αιγαίου και είναι περιτριγυρισμένη από την Άξο, τη Σύκηνο, τη Σαντορίνη και την Αμοργό. Έχει έκταση 108 τετραγωνικά χιλιόμετρα με μήκος 17 και πλάτος 7,5 χιλιόμετρα, ενώ το ψηλότερο σημείο της βρίσκεται στον Πύργο και ανέρχεται στα 713 μέτρα. Η απόσταση από τον Πειραιά είναι 108 ναυτικά μίλια που καλύπτονται με φέρι σε περίπου 7,5 ώρες, ενώ με ταχύπλοα στο μισό χρόνο. Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία είναι καθημερινή, με πολλά πλοία κατά την θερινή περίοδο, ενώ το χειμώνα υπάρχουν καθημερινά δύο δρομολόγια από και προς Πειραιά, αλλά και τα γύρω νησιά. Η ιστορική πορεία της Ίου, σε γενικές γραμμές, ήταν παρόμοια με των υπολείπων νησιών που ανήκουν στις Κυκλάδες. Παρά την τουρκική κυριαρχία, τα Κυκλαδονήσια απολάμβαναν μια σχετική αυτονομία και μάλιστα το 1774 με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή δόθηκαν ειδικά προνόμια σχετικά με την ναυτιλία και το εμπόριο έως και το 1821, οπότε και ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση που οδήγησε στην απελευθέρωση του έθνους. Ξεχωριστή μνήμα πρέπει να γίνει στον μεγαλύτερο επικό ποιητή όλων των εποχών, τον Όμηρο, ο οποίος τον 8ο αιώνα π.Χ. συνέθεσε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Στην περιοχή Πλακωτός υπάρχει ο τάφος του, μια που ο ποιητής άφησε στην Ίο την τελευταία του πνοή, μην μπορώντας να λύσει το ένιγμα που του έθεσαν ψαράδες στην περιοχή Πλακωτού, ενώ και η μητέρα του Κλειμένη γεννήθηκε και πέθανε στο νησί. Αναφέρεται δε αρχαίο νόμισμα, του οποίου μόνο 6 αντίγραφα υπάρχουν, όπου απεικονίζεται ο Όμηρος στη μία πλευρά, ενώ στην άλλη αναγράφεται η λέξη «Ιητών», περιβεβλημένη με δάφνες. Σχετική είναι και η αναφορά στον μήνα Ομηρέων του αρχαίου νιώτικου ημερολογίου, όπως αναγράφεται σε μαρμάρινη πλάκα που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ίου. Η άφιξη στο λιμάνι της Νιός, με την πανέμορφη εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στα δεξιά και την παραλία του Γυαλού αριστερά, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα και ο καλύτερος ιονός για τον επισκέπτη. Ο δρόμος, αριστερά από το λιμάνι, περνώντας μπροστά από τη Χρυσή Ακτή, μια οργανωμένη παραλία που έχει τιμηθεί με τη γαλάζια σημαία, συνεχίζει για την πανέμορφη παραλία της Κουμπάρας. Τιμημένη με γαλάζια σημαία τα τελευταία χρόνια, σε κοντινή απόσταση από τον όρμο, αποτελεί την πιο προσιτή στο λιμάνι λύση για κολύμπι σε πεντακάθαρα νερά, παροχή κάθε άνεσης, καθώς και φαγητού ή διαμονής. Η πρώτη εικόνα από το όμορφο λιμάνι της Νιός, με τα σκάφη αναψυχής και τα λευκά του σπανιά, μένει πίσω ξεκινώντας το δρόμο προς τη χώρα. Η κλασική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική δεσπόζει σε όλα τα κτίσματα του χωριού. Τείχη με μεγάλο πάχος, φτιαγμένη από πέτρα με σκοπό την προστασία από τη ζέστη και το κρύο. Ανάμεσα στα πιο παλιά σπίτια υπάρχουν πολλά μικρά εκκλησάκια και βεβαίως στη χώρα υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εμπορικά μαγαζιά, καφενεία, μπαράκια και κάθε τι άλλο για ξεκούραστη, άνετη και διασκεδαστική διαμονή. Από το μεσημέρι και μετά, η χώρα αρχίζει να σφίζει από ζωή όλους τους καλοκαιρινούς μήνες και ο επισκέπτης χάνεται στα σοκάκια και τα στεγάδια ψάχνοντας για τις δικές του ξεχωριστές εικόνες της πανέμορφης χώρας της Νιός. Στο τελείωμα της χώρας βρισκόμαστε στην περιοχή των Ανεμόμυλων, 12 τον αριθμό, που πριν από κάμποσα χρόνια αποτελούσαν στοιχείο της παραγωγικής δυναμικής του νησιού και τώρα αξιοθέατο για τον επισκέπτη. Ανηφορίζοντας κι άλλο,
Φτάνουμε στα Τσουκαλάρια, όπου βρίσκεται ένα διαμάντι του νησιού. Το πετρομαρμαρόκτιστο ανοιχτό θέατρο Οδυσσέας Ελίτης, χιλίων θέσεων, χτισμένο στο μπαλκόνι του Αιγαίου, μια από τις αγαπημένες μεριές του μεγάλου μας ποιητή, με καταπληκτική θέα στον κόλπο του Μιλοπότα, αλλά και στη μεγαλοπρέπεια όλου του Αιγαίου. Ξαναγυρίζοντας τον κεντρικό οδικό άξονα που ξεκινά από το λιμάνι και περνά από τη χώρα, συναντάς την παραλία του Μιλοπότα. Πανέμορφη παραλία, με χρυσαφένια άμμο, καταγάλανη θάλασσα, αλλά και κάθε είδους άνεση, θαλάσσια σπορ, φαγητό, μετακίνηση, καταλύματα, στην πιο πολυσύχναστη παραλία του νησιού, που θεωρείται από τις ομορφότερες του Αιγαίου και έχει κατ' επανάληψη τιμηθεί με το σύμβολο της γαλάζιας σημαίας. Ο δρόμος προς το Μαγκανάρι ξεκινάει από την περιοχή των Μήλων. Μια καταπληκτική αλληλουχία 5 κολπίσκων παραλίων με χρυσή άμμο και πάνω απ' όλα κρυστάλλινα νερά, που μαζί με την παραλία του Μιλοπότα έχουν αναγνωριστεί στις 20 πιο όμορφες της Ευρώπης. Η μαγική αυτή τοποθεσία αξίζει την επίσκεψή σας, ώστε να ξαναζήσετε σκηνές από το απέραντο γαλάζιο στον τόπο που γυρίστηκαν. Εστιατόρια με φρέσκο ψάρι και τοπική κουζίνα, καθώς και καταλύματα για διαμονή, ολοκληρώνουν την εικόνα της τιμημένης με γαλάζια σημαία παραλίας. Το νησί είναι γεμάτο από πολύ όμορφες παραλίες. Πολλές άλλες παραλίες όπως το Καμπάκι, ο Πλακωτός, το Πεταλίδι, το Νεράκι, τα Διαμούδια, το Σαπουνόχωμα, ο Βαλμάς, η Κολιτσάνη, το Κλίμα, το Πικρίνερο, η Τζαμαρία προσφέρουν πολλές δυνατότητες για εκδρομές και μοναδικές εμπειρίες. Ας μην ξεχνάμε ότι τα 32 χιλιόμετρα αμμώδους ακτογραμμής δεν είναι φαινόμενο συχνό και η μοναδικότητα της νιώτικης ομορφιάς θα συναρπάσει κάθε είδους επισκέπτη.
Οι κυκλαδίτικες εκκλησίες είναι σπαρμένες παντού. Σε κάθε κάμπο και βουνό, αλλά και μέσα στους οικισμούς, αποδεικνύουν το σφιχτό δέσιμο της θρησκευτικής αντίληψης με την καθημερινή ζωή των νησιωτών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι εκκλησίες του νησιού αριθμούν 365, μία για κάθε μέρα του έτους, από τις οποίες πάνω από τις μισές είναι επισκέψιμες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ομορφιάς του νησιού. Από τις αρχές του αιώνα και έως το 1940, η εξόρυξη πυρίτη και άλλων ορυκτών καθώς και η κτηνοτροφία προσέφεραν έως πριν λίγα χρόνια τα προστοζήν στους κατοίκους του νησιού, όπως και οι αγροτικές ασχολίες, η μελισσοκομεία και η τυροκομεία. Τα τελευταία χρόνια, με την ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού, το βάρος της οικονομικής ζωής του νησιού μετατοπίστηκε στις ενοικιάσεις καταλυμάτων και την παροχή υπηρεσιών, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εμπόριο κλπ. Βέβαια, σε μικρότερη κλίμακα από ό,τι παλιότερα, η κτηνοτροφία και οι αγροτικές ασχολίες, καθώς και λιγότερο η αλληλεία, απασχολούν μέρος του πληθυσμού και γίνεται από την δημοτική αρχή ενσυνείδητη προσπάθεια να στηριχτούν, να διασωθούν και να αναβιώσουν οι παραδοσιακές ασχολίες. Το φυσικό λιμάνι της Ίου ή Γυαλός, το ασφαλέστερο των Κυκλάδων λόγω της μορφολογίας του, είναι πόλος έλξης για τις θαλαμικούς Ελλήνων και ξένων με 1.500 περίπου κατάπλους κατά την τουριστική περίοδο. Η καινούργια μαρίνα της Ίου προσφέρει σε μεγάλο αριθμό σκαφών, άνεση και ασφάλεια και βέβαια πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Στο νησί υπάρχει αστική συγκοινωνία, ΚΤΕΛ, που καλύπτει με δρομολόγια λεωφορείων όλο το οδικό δίκτυο του νησιού. Υπάρχουν ακόμα ταξί και η δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου σας ανοίγει τους ορίζοντες αναζήτησης της ομορφιάς της Ίου. Στον τομέα της υγείας, η Ίος διαθέτει όλα εκείνα που χρειάζονται για να νιώσετε απόλυτα ασφαλείς στις διακοπές σας. Η Ίος θα σας κερδίσει όχι μόνο με τις φυσικές ομορφιές της, αλλά και με το χαμόγελο και την φιλοξενία των κατοίκων της. Οι Έλληνες είναι λαός φύση φιλόξενος και παραδοσιακός και η πληθώρα των τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων και διαμερισμάτων χωρητικότητας άνω των 8.500 κλινών που διαθέτει το νησί για τη διαμονή των τουριστών και των Ελλήνων παραθωριστών το αποδεικνύει με την ποιότητα του σέρβις και την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής. Υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια καθώς και ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών και σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, οπότε είναι σίγουρο πως ο επισκέπτης θα βρει κάτι της αρεσκίας του και του βαλαντίου του. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ίος θεωρείται ένα από τα τρία παγκόσμια σημεία συνάντησης των νέων. Δεκάδες χιλιάδες νέοι επισκέπτονται την Ίο κάθε καλοκαίρι για τη μοναδική διασκέδαση που μόνο αυτή ξέρει να προσφέρει. Πολλά μαγαζιά για κάθε επιλογή στη μουσική θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα.
Στο νησί λειτουργούν το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή εποχή, επίσης το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Jean-Marie Ντρο, καθώς και γκαλερί διαφόρων καλλιτεχνών. Ακόμα, σημαντικές εκθέσεις, φωτογραφία, ταπισερή, γλυπτική, ζωγραφική γίνονται κάθε χρόνο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου. Μια άλλη μορφή τουρισμού που μπορεί κανείς να απολαύσει στο νησί της Ίου, εκτός από την πεζόμος. Οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι είναι πάντα πρόθυμοι να σας δείξουν όλη την παραγωγική διαδικασία, βοσκή, άρμεγμα, τυροκομεία, παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Σίγουρα προτείνουμε τη διοργάνωση πεζοποριών μέσω μονοπατιών όπως αυτό που ξεκινά από το θέατρο και οδηγεί στην Αγία Θεοδότη. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος του νησιού είναι αδόμητο και με την υπέροχη φύση και τα φανταστικά τοπία, ο πεζοπόρος θα βιώσει μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Υπάρχει δε ήδη χαρτογραφημένο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών και σημάνσεων. Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, αλλά και για πολλά περισσότερα, η Ίος είναι ιδανικός προορισμός για χαλάρωση, ξεκούραση, αλλά και ξέφρενη διασκέδαση. Είναι το νησί που θα αγαπήσετε και θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη σας σαν το πιο γραφικό τοπίο που έχετε δει.